Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές του 92 και 2 στα FM. Είναι μια έκτακτη ενημερωτική εκπομπή που γίνεται σήμερα το πρωί εδώ στις 10 και 3 πρώτα λεπτά από το ράδιο ενημέρωση νομού Πιερίας, στην αρχισυνταξία όπως πάντα η Ευτυχία Χρυσικού, στις κονσόλες ήχου και στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ο Δημήτρης ο Δημητριάδης, στα δύο μικρόφωνο Πέτρος Σταθακόπουλος, Καπανιούς και Ηλίας Χρυσικός, και απέναντί μας ο κύριος Ηλίας Χατζηχριστοδούλου, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πιερίας. Καταρχήν καλημέρα Πέτρο, τι γίνεται, πώς είσαι? Καλημέρα, πριν ξεκινήσουμε οτιδήποτε θέλω να κάνω μια συμφωνία μαζί σου. Παρακαλώ. Επειδή είναι σπάνιες οι κοινές μας έτσι συνεντεύξεις και ιδιαίτερα στο μέσο που είσαι, που τέλος πάντων διαχειρίζεσαι, θα ήθελα ως φιλοξενούμενος και εσύ ως καλός οικοδεσπότης να μου δώσεις λίγο περισσότερο χρόνο, γιατί ήρθα φορτωμένος. Τον περισσότερο χρόνο, γιατί ήμουν και λίγο αρρωστούλης. Γιατί ήρθα φορτωμένος σήμερα, όχι να κάνω συνέντευξη τον κύριο Χατζηχριστοδούλου, τον κύριο πρόεδρο, αλλά να τον ανακρίνω κανονικά. Ανακρίνεις σε εισαγωγικά. Ναι. Φέρνω ερωτήσεις από τον κόσμο έξω. Οπότε, μετά από ρεπορτάζ. Οπότε θα δουλέψω έως θα δουλέψω ως εκπρόσωπος του κόσμου και έξω που ρωτάει διάφορα πράγματα. Ωραία. Λόγω των επικείμενων εκλογών βέβαια. Ωραία, να κάνω την πρώτη ερώτηση εγώ και την τελευταία. Την πρώτη και την τελευταία μπορείς, τις άλλες. Ωραία, την πρώτη θα την κάνω. Καλημέρα καταρχήν κύριε πρόεδρε, τι κάνετε, πώς είστε? Καλημέρα και από εμένα, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Άρχισε και μυρίζει λίγο χειμώνας νομίζω. Καιρός λίγο αλλάζει. Να σας ευχαριστήσω για την. Εμείς ευχαριστούμε, κάνετε, εμείς ευχαριστούμε για την και τα λοιπά. Εγώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Σταθακόπουλο. Πολύ ωραία. Κύριε Χρυσικέ. Ναι, αλλά δεν φέρατε μαζί σας. Η δημοσιογραφία αυτή είναι. Δεν είναι η δημοσιογραφία να γράφει θετικά. Δεν φέρατε μαζί σας ούτε ένα έγγραφο, ούτε ένα χαρτί. Το μόνο που μας φέρατε ήταν νομίζω, αυτό εδώ πέρα. Νομίζω ότι. Όχι, αυτά δικά μου. Α, δικά σου. Ναι, τέλος πάντων, από μελητήριο Πιερίας γράφει. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται κάτι. Σημειώσεις κάτι να μας απαντήσετε. Θα έχετε όλα. Νομίζω ότι θα είχα δικήσει τον εαυτό μου αν είχα σημειώσεις. Ωραία. Ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση. Τι σας λέει ο κόσμος? Απλή ερώτηση. Τι σας λέει ο κόσμος για αυτές τις επικείμενες επιμελητηριακές εκλογές που θα γίνουν 23 και 24 Νοεμβρίου? Ο κόσμος έχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση σε αυτό το οποίο κάποιοι που ανακατεύονται στα κοινά ή στην πολιτική λένε ότι δεν μετράει. Ποιο είναι αυτό λοιπόν? Αυτό είναι το έργο. Το έργο νομίζω μετράει και ο κόσμος όσοι ενδιαφέρονται νομίζω το έχουν δει. Και μάλιστα το επικροτούν κιόλας. Γιατί δεν θέλω να μιλήσω εγωιστικά. Ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο και σπουδαίο έργο, το οποίο μπορώ να πω ότι πολλά επιμελητήρια της χώρας μας έρχονται και επισκέπτονται τη σελίδα μας και παίρνουν ιδέες. Η αλήθεια αυτό, είναι. Αυτό επιτρέψτε με λίγο. Παρακαλώ, και παρακαλώ, συγχωρείτε. Το χρόνο να ανακρίνεται όπως το είπατε. Αυτό λοιπόν ο κόσμος το αποδέχεται. Είναι μύθος αυτό που λένε ότι όταν κάνεις έργο ο κόσμος δεν το αναγνωρίζει. Αυτό που λέτε. Εγώ δεν έχω μείνει ούτε στις αγκαλιές ούτε στα φιλιά. Από την αποδοχή και την επανεκλογή σας πολλές φορές. Τρεις φορές, αν δεν κάνω λάθος. Τρεις φορές, ναι. Στη θέση αυτή. Σε ό,τι αφορά το έργο σας. Έχω εδώ μπροστά μου ένα 48 σελίδο έτσι, βιβλιαράκι με πάρα πολύ υλικό και φαντάζομαι. Φαίνεται το επιμελητήριο αυτό, τι έχει κάνει το επιμελητήριο. Και φαντάζομαι τα τελευταία χρόνια. Και φαντάζομαι εδώ δεν έχετε βάλει ούτε τα μισά, γιατί έχετε βάλει μόνο τα σημαντικά. Εδώ να καταλάβατε, δεν βάλαμε ένα βασικό. Να σας πω τα βασικά τα. Ένα θα σας πω. Ξέρετε ότι στην εποχή που ήταν η κρίση μεγάλη. Ήταν πολλές επιχειρήσεις, περπατούσαν σε ένα τεντωμένο νήμα. Για ποια κρίση μιλάμε, το 2011 ή την κρίση του κορονοϊού? Του κορονοϊού αλλά και του 2011. Λοιπόν, καταφέραμε λοιπόν σε λιγότερο από 3 ημέρες και εντάξαμε τις επιχειρήσεις του νομού στην εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Τι σημαίνει αυτό? Τι πάει να πει αυτό για το πολύ? Φύγανε από τις τράπεζες το 80% των δανείων και μπήκε η εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Μάλιστα. Αυτό μπορείτε να το καταλάβετε τι σημαίνει. Πολύ σημαντικό, ωστόσο. Ένα θα σας πω. Αλλά δεν μπορώ, άμα τα βάζαμε όλα, κύριε Σταθακόπουλε, αυτά τα οποία έχει κάνει ένα επιμελητήριο,
Θα σας πω ότι δεν έφταναν, ήθελε σε ένα ολόκληρο τόμο εδώ. Ο κόσμος δεν τα ξέρει όμως εκεί έξω, δεν τα επικοινωνήσατε όπως τα έπρεπε. Να σας πω και γι' αυτό λέει ο κόσμος, γιατί δεν το επικοινωνήσατε. Μπορεί λάθος να είναι δικό μας, γνωρίζουμε και δεν το μεταφέρουμε. Πολύ σημαντική ερώτηση. Ξέρετε τι θέλει το μέλος. Το μέλος θέλει να του στείλει μια επιστολή, τι έχει κάνει. Όχι, δεν θέλει αυτό. Να σας πω εγώ τι θέλει, γιατί χθες είχα μια τέτοια κουβέντα. Ναι. Θέλει να στέλνει έναν υπάλληλο κάθε μέρα στο μαγαζί του για να τον ενημερώνει. Γιατί είχα μια τέτοια κουβέντα, με συγχωρείτε κιόλας. Και μας ενημερώνει το επιμελητήριο και τι έχει κάνει το επιμελητήριο. Του λέω, διαβάζεις τα SMS που στέλνει. Εγώ δεν διαβάζω. Διαβάζεις τα email που στέλνει. Εγώ δεν διαβάζω. Είχα μην διαβάζω email. Ξέρεις από πόσα παίρνω την ημέρα. Ωραία, μπαίνεις στη σελίδα. Τι να κάνω. Κάτσε ρε κόσμο. Πώς θες ακριβώς. Δηλαδή υπάρχει και μια παράνοια. Είναι και υποχρέωση του μέσου μαζικής ενημέρωσης, Πέτρο, με συγχωρείς. Και εμείς φταίμε. Έχουμε μερίδιο ευθύνης. Ό,τι μας επικοινωνεί με δελτία τύπου το επιμελητήριο, εμείς τα δημοσιεύουμε. Δεν έχουμε κανένα θέμα. Πάμε παρακάτω. Θα σας πω κάτι. Ποια είναι η πραγματικότητα. Για να κάνεις ενημέρωση σε κάθε δράση που κάνεις για το επιμελητήριο, μόνο μέσω επιστολής. Πολύ σωστά το είπατε. Τα email φαίνεται τελικά ότι ένα μέρος, ποσοστό πολύ, πάει στα ανεπιθύμητα, δεν τα ανοίγουν γιατί φοβούνται ιούς και τα λοιπά, και καλά κάνουν οι συνάδελφοι. Άλλο τα μηνύματα, όταν παίρνει πολλά μηνύματα και μπορεί να τα δει, αλλά δεν συμμετέχει στις εκδηλώσεις. Ένα ποσοστό όμως θέλει να του στείλει μια επιστολή. Προσέξτε λίγο. Για να στείλει μια επιστολή το επιμελητήριο στα μέλη του, δεν έχει κόστος κάτω από 11.000 ευρώ. Μιλάμε λοιπόν για 10.500 μέλη. Ακριβώς. Λοιπόν, άρα αντιλαμβάνεστε λοιπόν ποιος είναι αυτός ο πρόεδρος που θα κοιτάξει να προβάλλει αυτό που έκανε και να πετάξει από το παράθυρο 10 με 11.000 ευρώ. Άρα λοιπόν. Και θα σας το πω το γιατί. Ναι. Και μάλιστα είναι και κάτι που θέλω να πω, μια που μου δίνεται η δυνατότητα. Παρακαλώ. Ξέρετε ότι εγώ ήμουνα 7 χρόνια χωρίς ειδικό συνεργάτη. Ξέρετε γιατί. Γιατί έπρεπε να ανεβάσω το ταμείο, να διασφαλίσω τα πάγια και λειτουργικά έξοδα, τα οποία είναι πάνω από 230.000 ευρώ το χρόνο. Ρεύματα, καθαριότητες, αναλώσιμα, προσωπικό. Επικοινωνία, το οποίο το προσωπικό πληρώνεται ζήτημα. Τηλέφωνα. Αυτό είναι λοιπόν, και το προσωπικό. Τα τηλέφωνα τώρα δεν είναι και τόσο ακριβά. Το ρεύμα, ξέρετε, πολλά τετραγωνικά, συντήρηση κτηρίου κτλ. Όλα αυτά, γιατί πρέπει να το έχεις το κτίριο όπως πρέπει να το έχεις. Άρα λοιπόν έπρεπε να τα διασφαλίσω και έπρεπε να διασφαλίσω τουλάχιστον για ένα χρόνο τη μισθοδοσία του προσωπικού στην ενιαία αρχή πληρωμών από εκεί που πληρώνονται οι δημόσιοι υπάλληλοι. Για να το ακούσω και να το καταλάβω. 230 χιλιάρικα έξοδα το χρόνο λειτουργικά. Βέβαια. Έχει το επιμελητήριο. Φυσικά. Με μισθοδοσίες. Και μισθοδοσίες. Τα πληρώνει το επιμελητήριο. Αναλώσιμα του επιμελητηρίου. Όλα αυτά. Το ρεύμα, ξέρετε, κάτω από 1.500 ευρώ δεν έρχεται. Το δίμηνο. Το μήνα. Το μήνα. Το μήνα. Ξέρετε γιατί. Είναι τετραγωνικά. Είναι η σχολή. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και ξέρετε τώρα, ειδικά με τις αυξήσεις και τα λοιπά. 500 ευρώ το μήνα είναι πάρα πολλά χρήματα. Λοιπόν, άρα εντάξει, τι να κάνουμε, το, να πιάσουμε όχι, να τελειώσουμε. Εντάξει, ξέρουμε ότι αυτό πλέον το παιχνίδι. Σαν μέγεθος, εγώ προσπαθώ να το. Αντιλαμβάνεστε, ξέρετε, όταν είναι πολλά τετραγωνικά. Έχεις δημοτικά τέλη, έχεις πολλά. Ναι. Αυξάνονται όλα. Δεν λέμε ενέργεια. Έχεις μετά. Έχεις τα καύσιμα. Το καλοκαίρι, το χειμώνα, συγγνώμη, τα πετρέλαια. Ξέρετε ότι αναγκαζόμαστε, ανοίγουμε τη θέρμαση. Ας προχωρήσουμε λίγο την κουβέντα, γιατί ο χρόνος είναι περιορισμένος. Ναι. Άρα λοιπόν, εσείς όλο αυτό τον καιρό προσπαθούσατε να μειώσετε τα έξοδα, συγγνώμη, για να κρατήσετε το ταμείο ζωντανό, για να μπορέσετε να ανταπεξέλθετε στις υποχρεώσεις σας. Άρα λοιπόν, προτιμήσατε την φθηνή επικοινωνία, την ανέξοδη θα έλεγα, μέσω μηνυμάτων, αν και τα μηνύματα κοστίζουν. Και μέσω... Ναι, προσέξτε με λίγο, τα μηνύματα. Είναι περίπου που στέλνουμε τα SMS που λέμε, είναι περίπου στις, όσοι δηλώνουν το τηλέφωνο, έτσι, ναι, ναι, όσοι δεν το δηλώνουν δεν είναι. Είναι περίπου στις 8.000. 8.000 ευρώ. Και, όχι, SMS. Και έχουμε και τα email. Τα email όμως... Να συμπληρώσω, έχετε και μια σελίδα επιμελητηρίου στο Facebook, μπορεί στα να social, να μπει, την να, οποία να... θα ενημερώνεται από ό,τι προσέχω. Ακριβώς. Και επειδή είμαστε όλη μέρα με το μαρούλι αυτό στα χέρια και είμαστε συνέχεια στο Facebook κάποιοι,
Αντί να ακολουθήσουν τη σελίδα του Facebook, ακολουθούν και βλέπουν άλλα πράγματα. Και έτσι, δηλαδή, υπάρχουν τρόποι με τους οποίους επιχειρήσατε να επικοινωνήσετε. Μα και επιχωρούμε και με αυτόν τον τρόπο. Και συνεχίζετε πάλι και να πειραματίζεστε σε αυτόν τον τρόπο. Και τα δελτία τύπου που βγάζουμε. Και απλά δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τον επιχειρηματία εδώ. Κοιτάξτε να σας πω κάτι, κύριε Σταρακόπουλε. Και μετά το ρίχνει. Είναι τόσα πολλά προβλήματα του επαγγελματία, τα οποία δεν έχει περιθώριο να ασχοληθεί. Θα μου πείτε και τι κάνει το επιμελητήριο για αυτά, έτσι. Έτσι ακριβώς. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Με τα πώς και με τις συναλλαγές. Ξέρετε που ήταν η συναλλαγή. Ξέρετε ότι έφταναν αυτά 0,90 και 1 ευρώ στις αρχές. Ναι, ναι, ναι. Αυτά πώς μειώθηκαν. Αυτά. Παράδειγμα, χαρακτηριστικό. Πήγα στον περιπτερά και ήθελα κάποια στιγμή, δεν είχα καθόλου χρήματα και ήθελα να πληρώσω. Και μου χρέωσε τα τσιγάρα κάτι παραπάνω γιατί ήταν μεγάλες συγκρατήσεις. Τώρα πήγα ξανά κάποια άλλη στιγμή και δεν μου χρέωσε τίποτα έξτρα. Τι έγινε. Ξέρετε τι αγώνα δώσαμε γι' αυτά. Και ξέρετε γιατί. Δεν δώσαμε μόνο αγώνα μέσω του επιμελητηρίου Πιερία μόνο. Εμείς τι κάνουμε, εμείς κοινοποιούμε. Μέσω της Ένωσης Επιμελητηρίου Ελλάδος. Μέσω της Ένωσης. Μαζί με τον Πρόεδρο, 5 φορές στην Τράπεζα Ελλάδος. Ναι. 5 φορές. Και μειώθηκαν και πήγαν εκεί που πήγανε. Μάλιστα. Θα πείτε είναι ικανοποιητικό το ποσοστό. Για κάποιες κατηγορίες, όπως είναι τα περίπτερα παράδειγμα, τα οποία έχει ένα ποσοστό πολύ μικρό στα τσιγάρα, ναι. Αυτό είναι ένα θέμα. Για το κέρδος, από ό,τι ξέρω, στα σιγά είναι πάρα πολύ μικρό. Πολύ μικρό. Εκεί είναι ένα θέμα. Έτσι. Αλλά όμως δεν σας κρύβω ότι ήμασταν και υπέρ της λειτουργίας της κάρτας. Θέλω να τα λέω ξεκάθαρα, κάτι ναι, που δεν με συμφέρει. Έτσι. Πρέπει να. Τελικά, είμαστε στην Ευρώπη ή δεν είμαστε. Σε χθεσινό ρεπορτάζ που είδαμε στη τηλεόραση, μας είπαν ότι ανέβηκαν τα έσοδα του κράτους από τη χρήση της κάρτας κάποια δις. 5,5. Εντάξει. Αν και εγώ είμαι της άποψης του μετρητού, πρέπει να κυκλοφορεί μετρητό στην αγορά, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Συμφωνώ απόλυτα και με το μετρητό να έχεις. Το μετρητό πρέπει να αυξηθεί. Έτσι. Να πάει τουλάχιστον μέχρι τα 700 ευρώ να μπορεί να ψωνίζει. Εδώ θα σας πω κάτι, κάνανε το My Data τώρα, έτσι. Ακούστε με λίγο. Κάνανε το My Data. Εγώ θα ρωτήσω το εξής. Τι κάνει το My Data? Στέλνει λοιπόν. Σε φακελώνει κανονικά. Στέλνει σε δευτερόλεπτα το τιμολόγιο εκεί που το πάει και μπορεί να σε ελέγξει. Εάν δεν κόψεις τιμολόγιο, τι θα ελέγξει. Άρα λοιπόν είναι ένα επιβαρυντικό επιπλέον αυτό για την επιχείρηση. Και όχι μόνο για τη μεγάλη, για τη μικρή, για την πολύ μικρή, κυρίως. Μεσαία κτλ. Τις μεγάλες μπορούν και τα αποκρίνονται. Έτσι. Πολύ σωστά. Λοιπόν, να προχωρήσουμε λοιπόν την κουβέντα. Ηλία, έχω πάρει μόνο δρόμο, συγγνώμη κιόλα, αλλά ήρθα έτσι. Φορτωμένος με πολλές. Ηλία λες εμένα. Ηλία λες τον πρόεδρο. Ναι, τον πρόεδρο του λέω κύριε πρόεδρε. Σαν να λέω Ηλία. Είμαστε συνάδελφοι. Αν και είσαι λίγο μεγαλύτερος από μένα, θα πρέπει να σε σέβομαι. Σε λέω κύριε Ηλία, αλλά δεν έχει σημασία όπως σε λέει ο κανείς. Λοιπόν, για πάμε. Ανοίγουμε στην ίδια του κουβέντα. Μία άλλη έτσι, κουβέντα που είχαμε έναν επιχειρηματία. Μου είπε, έλα μωρέ τώρα, τους πληρώνουμε. Τι κάνουμε για μας, παίρνουμε μόνο. Δεν ξέρουμε και πού τα τρώνε. Παίρνουμε μόνο την συνδρομή που δίνουμε κάθε χρόνο. Και όταν έρχεται η ώρα της κοπής της πίτας, παράδειγμα, εμείς βλέπουμε συνέχεια τους ίδιους. Μια φορά, στα τόσα χρόνια δεν έχω πάρει μια πρόσκληση. Παίρνουν τα δικά μας τα λεφτά, λέει, και τα τρώνε μόνοι τους οι ίδιοι και οι ίδιοι. Θέλω απάντηση. Λοιπόν, θέλω να απαντήσω μέσω του. Το 92,2 και μέσω του φίλου μου του Πέτρου του Σταρακόπουλου να πω το εξής. Πρώτον, το επιμελητήριο, αγαπητέ κύριε Σταρακόπουλε, δεν πληρώνει. Δεν δίνει. Ο κόσμος έχει την εντύπωση ότι τα χρήματα που σου δίνει ακούστε. Τα τρώτε εσείς. Ναι, ναι, ναι. Σε γλέντια και πανηγύρι. Ναι, ναι. Δεν πληρώνει ούτε ένα ευρώ για την εκδήλωση που κάνει και οργανώνει κάθε χρόνο. Ποιοι πληρώνουν λοιπόν. Μιλάμε όχι μόνο για την κοπή της πίτας και για τις βραβεύσεις και για όλες αυτές τις εκδηλώσεις λοιπόν, που κάνετε. Υπάρχουν χορηγίες. Λοιπόν, βλέπουμε και ένα πανό που έχετε εκεί διάφορες τσιγάρες. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, τι γίνεται με τους χορηγούς. Ο χορηγός όμως, όταν συμμετέχει, έχει το δικαίωμα να φέρει έως και 6 άτομα. Να πούμε στον κόσμο ότι είναι χορηγός. Είναι αυτός που βάζει. Μπράβο. Δεν προτιμούμε να μπούμε σε μια τράπεζα που θα μπορούσαμε να το κάνουμε και να πούμε δώσε μας 10.000 να κάνουμε την εκδήλωσή μας. Δεν το θέλουμε αυτό. Εμείς πετύχαμε, κύριε Σταθακόπουλε. Και χορηγοί είναι μέλη του Μπιλδρίου. Οι επιχειρηματίες του τόπου χρηματοδοτούν την εκδήλωση της νέας χρονιάς για όλους τους επιχειρηματίες. Είναι μια σημαντική αλληλεγγύη. Αυτό λοιπόν
του επιμελητηρίου και των επιχειρηματιών. Αυτό λοιπόν. Κάθε χρόνο, ξέρεις. Όταν έχεις 30. Συγγνώμη. Όταν έχεις 30 χορηγούς. Ωραία. 30 χορηγούς. Μπορείτε να μου πείτε εσείς από 6 άτομα πόσα άτομα είναι. Άρα κάθε χορηγός λοιπόν, έχει δικαίωμα να κάνει. Γι' αυτό άτομα. Βλέπετε. Επειδή έβαλε και κάτι τέτοιο. Ακριβώς. Βλέπετε στο στα περισσότερα τραπέζια την επωνυμία της επιχείρησης. Και βλέπετε και το μπάνερ που είναι απάνω. Είναι που να διαφημίσουμε και τους ανθρώπους. Έτσι. Αυτό είναι και λόγος της χορηγίας. Να μην είμαστε και αχάριστοι. Έτσι. Ότι αυτές οι επιχειρήσεις συμβάλλουν. Άρα λοιπόν έχουμε 30 επιχειρήσεις που βάζουν χρήματα. Μπράβο. Επί 6 ανθρώπους που έχει το δικαίωμα καθένας. Είναι 180. 180. Υπόλοιποι... Κάποιος φέρνει αυτά, πάμε στους υπόλοιπους. Έχεις ένα πρωτόκολλο από βουλευτές, από δημάρχους, από αντιδημάρχους. Από συναδέλφους επιμελητηρία. Από επιμελητήρια και τα λοιπά, τα γειτονικά εδώ πέρα. Που λόγω για να βάλουμε περισσότερα μέλη, τελευταία τα έχω κόψει για αυτά με τους πρόεδρους των επιμελητηρίων. Μάλιστα. Το τέστην πόσα άτομα είναι. Το τέστην λοιπόν έχεις να φέρεις εκεί στην αίθουσα μέσα 300 ανθρώπους. Το πολύ. 300 το πολύ. Είναι οι καλεσμένοι των γνωστών και οι. Ακριβώς. Άρα πάμε στους. Ναι, 300. Κάντε μία διαίρεση λοιπόν. Από τα 10.500, πόσα χρόνια λοιπόν πρέπει να καλείς 300 εδώ, την άλλη χρονιά να κρατάς το αρχείο όσο μπορείς να το τηρήσεις, έτσι. Δεν τηρείται 100%, αλλά το 80% τηρείται. Να μην στείλεις σε αυτούς, να στείλεις σε άλλους. Με λίγα λόγια να συμπληρώσω. Για να σας πω και κάτι. Άμα έχετε λοιπόν μια αίθουσα δεδομένη με πεπερασμένο αριθμό ανθρώπων καλεσμένων, 500-600 πόσο χωράει κάθε αίθουσα κάθε φορά. Βλέπω συνέχεια 5 μεγάλες. Άρα τους 300 έχουμε ήδη κλεισμένους από αυτά που μας είπατε μέχρι τώρα. Μένουν άλλοι 300 να έρθουν για να μπορέσει να γίνει η εκδήλωση. Ακριβώς. Αλλιώς θα πρέπει να πάρει το γήπεδο του Πειραιγού για να κάνει την εκδήλωση στο γήπεδο του Πειραιγού. Δεν γίνεται. Να σας πω κάτι. Όλα τα άτομα που έρχονται και είναι άνθρωποι, αν προσέξατε, και νομίζω ότι και ευχαριστούμε που έρχεστε, θυμάται και έρχεστε κάθε χρόνο, είναι μικρές, το τονίζω, και μεσαίες επιχειρήσεις. Τελεία. Πείτε μου τις βιομηχανίες που έχουμε στο τραπέζι. Υπηρεία δεν γίνεται. Ξέρετε ότι πολλές φορές μεγάλη επιχείρηση μετέχει και του λέμε μην έρθεις. Εντάξει, δεν έχουμε και πολλές επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν, είναι το παράπονο μεν, αλλά το επιμελητήριο τι χρήματα ξοδεύει στην εκδήλωση. Α, μπράβο, στο διατάφτα. Να το πούμε και αυτό. Έχουμε έναν καλεσμένο, όπως είχαμε τον Σταϊκούρα, τον Υπουργό Οικονομικών. Είναι υπουργός, ναι. Είχαμε υπουργούς που σταθήκανε δίπλα μας στην περίοδο του κορονοϊού και μας έκαναν όλα τα αιτήματα. Και ο κύριος Σκηνά. Μια πλακέτα κοστίζει από 50 μέχρι 80 ευρώ. Αυτό είναι το έξω. Δηλαδή, με λίγα λόγια, μας λέτε ότι όλα αυτά τα πανηγύρια και τις κλειδές που βλέπουμε σας κοστίζουν 60 ευρώ. Αν έχουμε κάποιο άτομο να τιμήσουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και θα σας πω και κάτι, δεν είναι τώρα αυτό. Αυτό είναι εδώ και πάνω από 7 χρόνια, το οποίο το επιμελητήριο δεν δαπανεί χρήματα. Θα μπορεί να το κάνει, έτσι, έχει το δικαίωμα να το κάνει. Και μπορώ να πω, αν είναι 4-5 επιμελητήρια στη χώρα που το κάνουν. Που το κάνουν αυτό, ναι. Αυτό προς απάντηση το φίλο μας. Τώρα. Όχι, κάνω εγώ τον διαβόλο. Για τη νέα χρονιά και συνεχίζω. Και πού πάνε τα λεφτά μας, Πρόεδρε? Πού πάνε τα λεφτά σας? Ναι, αυτά που σας δίνουμε συνδρομή. Μπράβο. Να κάνω εγώ τον δικηγόρο του διαβόλου. Με συγχωρείτε. Να σας πω κάτι. Παρακαλώ. Η Πιερία ήρθε πρώτη στον κοινωνικό τουρισμό. Ναι. Ήρθε. Η Πιερία διαφημιζόταν εδώ τα τελευταία χρόνια στα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στο Mega, Antenna, Sky, Sky και τα λοιπά. Διαφημιζότανε. Διαφημιζότανε. Παντόφλες. Οι παντόφλες. Διαφημιζότανε. Ναι. Όταν λοιπόν προβάλλεις το νομό σου, όταν εκπαιδεύεις το μέλος σου, γιατί για να εκπαιδεύσεις και να κάνεις ένα σεμινάριο, θα σας πω το τελευταίο σεμινάριο που κάνανε τα συνεργεία αυτοκινήτων για την ηλεκτροκίνηση. Ναι. Ποιος πληρώνει τους καθηγητές? Το επιμελητήριο τους πληρώνει. Μάλιστα. Αν δεν πληρώνει 100%, το μεγαλύτερο ποσοστό του πληρώνει. Γιατί ξέρω ότι υπάρχει σεμινάρια τα οποία κάνουμε σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια, οι καθηγητές δεν έρχονται δωρεάν. Πληρώνονται οι άνθρωποι. Τα σεμινάρια γίνονται καιρό με τους τεχνικούς υπηρεσίες των επιχειρήσεων. Δεν ήταν δωρεάν, από όσο θυμάμαι. Ναι. Αυτά πώς γίνονται? Πώς γίνονται αυτά? Άρα λοιπόν. Τεχνικό ασφαλείας νομίζετε ότι συμμετέχει το παράβολο που πρέπει να κόψει ο επαγγελματίας? Αυτό είναι το κόστος? Όχι. Συμμετέχει και το επιμελητήριο.
στον ΕΦΕΤ. Χιλιάδες μέλη πήραν το τεχνικό ασφαλείας και χιλιάδες μέλη πήραν τον ΕΦΕΤ και άλλα σεμινάρια εξειδικευμένα. Ωραία. Άρα λοιπόν, να κρατήσουμε, να γίνουμε και πιο κατανοητές στον ακροατή, γιατί λέμε πολλά και δεν φεύγουν. Να κρατήσουμε το συμπέρασμα. Το συμπέρασμα είναι τα χρήματα που βάζει το κάθε μέλος δεν πάνε ούτε σε γιορτές, ούτε σε πανηγύρια, ούτε σε ταξίδια. Πάνε, επιστρέφουν ανταποδοτικά στον επιχειρηματία με μορφή σεμιναρίων, με μορφή διαφήμισης. Ανταποδοτικότητα. Ανταποδοτικότητα. Δεν είναι χρήματα τα οποία τα παίρνουμε και ξέρω εγώ, παίρνουμε παχύλους μισθούς και μια που ανέφερα μισθούς. Μισθό έχετε εσείς εκεί πέρα. Γιατί σας βλέπω ταξιδεύετε δεξιά-αριστερά. Ακούστε λίγο. Να πείτε μου. Πριν πάμε για το μισθό, σας απαντήσω για το μισθό. Πριν 4 χρόνια δεν υπήρχε τίποτα. Πηγαίναμε στην Αθήνα με το αντίτιμο του εισιτηρίου ή του λεωφορείου ή του τρένου. Ή του τρένου. Και έπαιρνες 10 ευρώ. Ολόκληρος πρόεδρος. Ακούστε λίγο. Ακούσουμε. Και 10 ευρώ ημερήσια αποζημίωση. Εδώ και 3,5 χρόνια όμως, αν είναι και κάνα μήνα παραπάνω, αυτό άλλαξε. Και σου δίνει το δικαίωμα να έχεις κάποια έξοδα παράστασης και να μπορείς να πας και με το αυτοκίνητό σου στην Αθήνα, που εμείς πηγαίναμε πάντα με τα αυτοκίνητα, έτσι. Δηλαδή για να πάει ένα στην Αθήνα και να κάνει μια διενυκτέρευση κάτω από 500 ευρώ δεν κοστίζει. Γιατί να πας στην Αθήνα? Γιατί άμα δεν πας στην Αθήνα και δεν ξέρεις να φτάνει αυτά, να ξέρεις ποια είναι η πόρτα του κάθε Υπουργείου, τότε με συγχωρείς κύριε Σταθακόπουλε, δεν κάνεις τίποτα. Και γιατί άλλο? Λοιπόν, γιατί είστε μέλος της Ένωσης Επιτελείων Ελλάδος και έχετε συνεδρία στο μήνα. Πείτε το κι αυτό. Δεν κρύβω, δεν είναι, δεν είναι δηλαδή κρυφό αυτό. Όχι. Θα σας πω το εξής. Πολλοί κόσμος δεν το ξέρει. Είναι πολύ ακούστε με λίγο. Η αλήθεια είναι ότι ένα 70% το έχω πετύχει μέσα από τη θέση του Αντιπροέδρου της Κεντρικής Ένωσης Επιτελείων. Αυτό είναι μια αλήθεια. Ανοίγει πόρτες, ανοίγει πόρτες στα Υπουργεία. Και όχι μόνο. Είδατε πολλά μέλη, επίτιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου? Όχι. Εγώ όσες φορές πήγα στο Ευρωκοινοβούλιο, έκανα εισήγηση. Και μέσα σε ένα λεπτό πρέπει να τα πεις. Ένα λεπτό και ένα δευτερόλεπτο σου κλείνει η καμπίνα τη μετάφραση. Άρα λοιπόν, αν δεν είσαι στα σημεία που πρέπει να είσαι και να σε εμπιστευτεί ο κόσμος και μάλιστα να σε εκλέξει και με πρωτιά. Με πρωτιά να σε εκλέξει. Άρα λοιπόν, δώνει με έναν πολύ μεγάλο αγώνα. Τα έξοδα που παίρνω εγώ παράστασης, ξέρετε πόσα είναι? Πείτε μας. 643 ευρώ. Ναι, όπως το ακούσατε. Κάτι λιγότερο από το βασικό μισθό το δίνει. Όπως το ακούσατε. Να σας πω κάτι όμως. Είναι με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αυτά, έτσι. Και δεν λέγεται μισθός, είναι αποζημίωση. Έξοδα παράστασης. Τώρα που πας όμως στην Αθήνα, με το νέο νόμο, η αλήθεια είναι το 80% των εξόδων σου τα παίρνεις. Πόσες φορές πάτε στην Αθήνα το μήνα? Κοιτάξτε, ένας πρόεδρος, αν είσαι κλεγμένος στην Αθήνα και αν είσαι και στα συμβούλια των Υπουργείων, θέλεις τουλάχιστον 3-3,5 φορές το μήνα αναλογικά το έτος να είσαι. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, κύριε πρόεδρε, πάρτε μια ανάσα, πιείτε λίγο νερό γιατί σας κούρασα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστική ανάσα. Το απαιτούμενο διάλειμμα. Μουσική ανάσα. Ένα πολύ όμορφο τραγούδι. Συνεχίζω. Πρόεδρε, μας κάλυψε σε αρκετά θέματα. Ειλικρινά, εγώ αυτά δεν τα ήξερα. Ήρθατε και μας κάνατε σοφότερους σήμερα. Και πλέον ξέρουμε και ποια είναι η αποστολή του επιμελητηρίου, έτσι. Και να πούμε και κάτι ακόμα, γιατί βλέπω διάφορα έτσι μπανεράκια, διάφορα επιχειρήματα, ότι θέλουμε ένα επιμελητήριο, λέει, που να μπορεί να νομοθετεί. Προφανώς κάποιος, αυτός που τον κυκλοφόρησε, δεν ξέρει ότι να καταργήσει γενή. Το επιμελητήριο έχει καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα. Αλλά τέλος πάντων, πάμε λίγο στα σκληρά και θα γυρίσουμε και σε αυτά. Γιατί θα μιλήσουμε για τις εκλογές. Θέλω σύντομες απαντήσεις όμως, γιατί ο χρόνος είναι περιορισμένος και θα μας κλείσει τα μικρόφωνα. Πού είναι η επιχειρήση σου, πρόεδρε? Έμαθα ότι έχεις επιχειρήσεις. Έμαθα, ακούγεται ότι έχεις επιχειρήσεις στη Βουλγαρία, ότι είσαι πρόεδρος, αλλά οι επιχειρήσεις είναι αλλού, ότι στην Ελλάδα δεν. Γιαλατζή δηλαδή. Γιαλατζή, να το πω έτσι. Πες μας λοιπόν, έχεις εργαζόμενους εδώ στην Ελλάδα, πληρώνεις φόρους, πού είναι η επιχειρήση σου, η άδερ σου, πού είναι τα εργοστάσια σου? Σ' ακούμε. Το εργοστάσιο σου. Θέλω να ρωτήσω αυτοί όσοι το λένε,
Εγώ πέρασα από έλεγχο από το ΙΚΑ για 70 εργαζόμενους. Αυτοί που τα λένε μπορούν να πούν τι εργαζόμενους έχουν. Όλη η έδρα της εταιρείας μας βρίσκεται στο τρίτο και τέταρτο χιλιόμετρο. Γιατί το λέω τρίτο και τέταρτο? Τα κεντρικά. Είναι το τέταρτο χιλιόμετρο, ένα εργοστάσιο που είναι περίπου 3.800 μέτρα, και το άλλο είναι στα 100-200 μέτρα πριν από αυτό, το οποίο εκείνο ράβει και το άλλο παράγει υφάσματα και κάνει κεραφή. Και δίνουμε φασόν και σε άλλες βιοτεχνίες και σε άλλες χώρες. Όπως δίνουμε και στη Βουλγαρία, και τώρα μπορεί σε κανένα δεκαήμερο να κάνουμε και κάποιες δοκιμές σε κάποιες βιοτεχνίες στην Αλβανία. Και ρωτώ λοιπόν, ρωτώ κύριε Σταθακόπουλο, πού είναι το ΜΕΚΤΟ? Και έχουμε και τα υποκαταστήματά μας σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Σε πόσες θυμάστε? Σε 8. Σε 8 και πόλεις. Τώρα ξεκινάμε στα Ιωάννινα και στην Πάτρα. Μέχρι. Λοιπόν, άρα λοιπόν, ακούστε με λίγο. Αυτό επειδή το ακούω και εγώ, ξέρετε, κάποιοι που μου το λένε έξω. Αυτός που το λέει όμως μπορεί να μου πει. Ή αυτοί που το λένε. Ή αυτοί που το λένε. Ξέρουμε ποιοι το λένε, δεν το χρειάζεται. Λέμε, μπορείτε να μου πείτε, να μου πούνε πόσους εργαζόμενους έχουν? Μπορεί να μου πούνε. Και προσέξτε λίγο. Εργαζόμενος που έρχεται στη δουλειά 7.30-7 η ώρα, συγγνώμη, και 3.30 ώρα είναι έξω στο προάβλιο, παίρνει το αυτοκίνητό του και φεύγει, κύριε Σταθακόπουλε. Φεύγει. Χωρίς να είναι δηλωμένος 5ωρο να δουλεύει 8ωρο. Και χωρίς να είναι απλήρωτος. Άρα λοιπόν, και έχω προσωπικό, αυτό σημειώστε το, το οποίο είναι 15-20-25 χρόνια. Και έχουν γίνει οικογένειά και μας. Και ένα από ό,τι μαθαίνω, κάποιοι συνταξιοδοτήθηκαν κιόλας από εσάς. Δηλαδή πήραν και σύνταξη και φύγανε από... Εκατοντάδες. Εκατοντάδες από εμάς. Δηλαδή, αυτός και σήμερα να σας πω ποια είναι η ικανοποίησή μου. Που όταν βλέπω έξω τις γυναίκες κυρίως και μ' αγκαλιάζουν και με φιλάνε, μετά από τόσα χρόνια που έχουν φύγει, παλιά, που είχαμε 220 άτομα τότε, σας πληροφορώ ότι αυτή είναι η ικανοποίηση. Γιατί το χρήμα, κύριε Σταθακόπουλε, δεν είναι το πας στη ζωή μας. Το πας στη ζωή μας είναι να ξεκινήσουμε από εδώ, από το ραδιόφωνο που μας φιλοξενεί εδώ, το 92,2, να πάμε στην πλατεία και να πούμε 50 καλημέρες. Αυτή είναι η πρίκα μας, κύριε Σταθακόπουλε. Η αλήθεια είναι, Ηλία, ότι τον κύριο Χατζη Χριστοδούλου το βλέπουμε τακτικότατα και λόγω της δουλειάς μας, αλλά το βλέπουμε τακτικότατα στη Μεγάλη Αλεξάνδρου να περπατάει, να το σταματάει ο κόσμος, να μιλάει. Είναι από τους ανθρώπους δηλαδή που δεν έχει κρυφτεί ποτέ, δεν είναι μέσα στην κοινωνία, δίπλα στους επαγγελματίες. Ενώ κάποιοι άλλοι, τέλος πάντων, κάνουμε μαύρα μάτια. Τους βλέπουμε μέχρι τις εκλογές και μετά τις εκλογές. Να σας διακόψω, Κλείνω την παρένθεση, με συγχωρείτε λίγο, κύριε Ηλία, για τον Ηλία, γιατί ξέρω ότι αυτό αύριο θα το σχολιάσει την εκπομπή του. Πολύ ωραία. Να σας πω κάτι, κύριε Σταθακόπουλο. Παρακαλώ. Πήγαμε στη γιορτή του αγρότη που έγινε στην Καρέτσα. Ναι. Ξέρετε ότι πόσο ικανοποίηση και τιμή ήταν για μένα όταν με φωνάζανε τα περίπτερα να βγούμε μια φωτογραφία? Ήμουν δίπλα και το είδα αυτό. Ναι. Ξέρετε πόσο, και ξέρεις εκεί τι λες μέσα σου, ρε χαλάλη τις εργατόρες. Αυτό το επιμελητήριο για να το διοικήσεις θέλει από τις 7. Μου κλέβεις τις ερωτήσεις, πρόεδρε. Μου κλέβεις τις ερωτήσεις. Ήθελα να σε ρωτήσω, πόσο χρόνο ξοδεύεις τελικά σε αυτό το επιμελητήριο? Πας δηλαδή μια επίσκεψη το πρωί, λες καλημέρα στα κορίτσια και στα παιδιά εκεί πέρα και μετά φεύγεις, ή ξοδεύεις κάποιες ώρες οι οποίες κλέβεις είτε από την οικογένειά σου, είτε από τη δουλειά σου, είτε από τον ελεύθερο σου χρόνο, τον προσωπικό σου χρόνο? Πόσες ώρες ξοδεύεις? Αν δεν πας στο επιμελητήριο το πρωί και δεν είσαι εκεί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, μέχρι τις 12 το μεσημέρι τουλάχιστον, έρχονται εκατοντάδες έγγραφα από τα υπουργεία. Αυτά όλα, πολλά από αυτά, αν όχι τα περισσότερα, θέλουν απαντήσεις. Για τις οργανικές θέσεις, αν έχεις έλλειψη, αν δεν έχεις έλλειψη. Γιατί είμαστε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και αν δεν απαντήσεις, έχεις προβλήματα. Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε, θα πάρετε λίγο τα ακουστικά να τα φορέσετε. Ναι. Έχουμε μία παρέμβαση από τον κύριο Ζαμαντζά. Όχι, από τον κύριο Δημήτρη Τσιμήτρη, πρώην Περιφερειακό Σύμβουλο, ο οποίος μας ακούει. Καλημέρα, κύριε Τσιμήτρη.
Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, τον Πρόεδρο, τον κύριο Φέτση Χριστοδούλου. Καλημέρα σας, κύριε Τσιμήτρη. Καλημέρα, κύριε Σταθακόπουλο. Καλημέρα, Τάκη μου. Και σε όλους τους ακροατές του Ράδιο Ενημέρωση. Είμαι πάντα ακροατής του Ράδιο Ενημέρωση, γι' αυτό και πήρα να πω αυτό. Θα ευχηθώ καταρχήν μέσα από την καρδιά μου τον κύριο Χατζη Χριστοδούλου καλή επιτυχία, γιατί το αξίζει. Και γιατί το αξίζει, γιατί τον έχω δει και το λέω δημόσια, να διεκδικεί και να χτυπάει το χέρι στο τραπέζι πάντα. Για το καλό, όχι μόνο το επιχειρήν, αλλά ακόμα και για μας τους αγρότες, ακόμα και για μας οι οποίοι ασχολούμαστε με τα μύδια, με τα εκτινοτρόφους, με τα πάντα. Τον έχω τύχει σε πολλά πάνερο. Άρα, εγώ μέσα από την καρδιά μου δεν θα το πω μόνο καλή επιτυχία, θα πω και σε όλους αυτούς οι οποίοι θα πάνε να ψηφίσουν ότι ένα άτομο το οποίο έχει δώσει και την ψυχή του, τουλάχιστον όχι μόνο θα πω για την Πιερία, αλλά για όλη την Ελλάδα, θα είναι, δηλαδή, να δώσουν και την ψυχή τους όλοι ότι αυτό το άτομο έχει κάνει, όχι, γιατί εμείς μόλις βλέπουμε ένα άτομο ότι ανεβαίνει, πάμε να το βάλουμε μια τρικλοποδιά που ο κόσμος βλέπει και δεν θέλει να το βάλουν κάποια τρικλοποδιά, γιατί έχει προσφέρει πολλά στον τόπο και έχει πολλά ακόμα να προσφέρει, ακόμα περισσότερα, γιατί έχει κάνει και τις γνωριμίες του και στην Αθήνα και παντού. Τάκη μου, Τάκη μου, Τάκη μου, μας ανατρίχιασες με όλα αυτά που είπες, ειλικρινά, εμένα τουλάχιστον με ανατρίχιασες, αλλά όχι για αυτά μόνο που είπες, αλλά και για τον τρόπο που το είπες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημαντική παρέμβασή σου. Να είστε καλά. Λοιπόν, πρόεδρε, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πεις τίποτα άλλο. Αμέσως αποδεικνύεται όλο αυτό που είπες. Ένας άνθρωπος της περιφέρειας, ένας άνθρωπος της περιφέρειας, είναι πολύ σημαντικό αγρότης. Που συγκεκριμένα ο κύριος Τσιμήτρης έτσι μας φόρτισε λίγο, δεν ψηφίζει, γιατί είναι στο αγροτικό τομέα. Αυτή μου είπε μια καλή κουβέντα. Αυτή είναι η ικανοποίηση. Θα σας πω κάτι. Η πιστοποίηση που κάναμε, σας βγάζω λίγο από τη σκέψη, αλλά επιτρέψτε μου, η πιστοποίηση που κάναμε των προϊόντων, ό,τι παράγει Πιερία και κυρίως ο πρωτογενής το σημαντικό το σήμα, το Olympus Pierian Chamber. Ξέρετε, θα σας πω κάτι. Το οποίο παρεμπιπτόντως εγώ το πήρα στο καμπανιό στόχο. Θα σας πω το εξής. Προσπάθεια 2 χρόνια. Την τελευταία ημέρα που έλεγε η προθεσμία να το πάρουμε, μας έκαναν ένσταση. Ποιος μας έκανε ένσταση? Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Τότε λοιπόν είχαν κοπεί τα γόνατά μου. Λέω, πω, το χάσαμε. Και όμως βρήκαμε τρόπους και το ξεπεράσαμε. Πρόεδρε. Είχαμε να παλέψουμε με 104 δικηγόρους. Τη Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή έχει 104 δικηγόρους. Και σήμερα μπορούμε να ταξιδεύουμε τα προϊόντα της Πιερίας και να αποδεικνύεται πού έγινε η παραγωγή. Πού έγινε στις πρόποδες του Ολύμπου. Αυτές εδώ και το σήμα δίνεται Πρόσεξε να δεις τώρα, Ηλία, μας έφερε ένα brand name για την Πιερία, το οποίο αν καταλάβουμε τι δύναμη έχει αυτό το brand name, γιατί όλοι μιλάμε για brand name, έφερε ένα brand name, Olympus, ναι. Για την Πιερία, για τα προϊόντα της Πιερίας, το οποίο ακόμα δεν έχουμε αντιληφθεί, το 80-90%, τι είναι ακριβώς αυτό το πράγμα, και αν το αντιληφθούμε, ξέρεις τι κέρδος θα έχει αυτός ο τόπος. Τέλος πάντων, κλείνω την παρένθεση. Ξέρετε κάτι, να σας... Να μην πλατιάσουμε, γιατί είπαμε, ο χρόνος είναι αμήλικτος. Στην προηγούμενη ερώτηση, εγώ θα συμπληρώσω μόνο τούτο. Σε αυτό που είπατε για το πόσο ώρες ξοδεύει κανείς μέσα. Από κουτσομπολία, γιατί κάνουμε και κουτσομπολίο εμείς οι δημοσιογράφοι, μέσα στο εκμεριτήριο, έχω ακούσει ότι σας έχουν βρει πολλές φορές τα μεσημέρια να ξεκουράζεστε στον καναπέ του γραφείου σας, γιατί δεν είχατε χρόνο να πάτε ούτε για φαγητό στο σπίτι. Κλείνω την παρένθεση. Αυτό να σας πω πότε γινότανε. Γινότανε στην περίοδο του κορονοϊού, το οποίο είχαμε να κάνουμε με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Οικονομίας. Και ειλικρινά θέλω να τους ευχαριστήσω και τους δύο τους υπουργούς, γιατί το 95% των ετοιμάτων πέρασε. Αυτό για να γίνει, ήρθε 3 βραδιές, δεν φύγαμε πριν τις 12 η ώρα. Μέχρι που είπε το Υπουργείο του Οικονομικών τότε, ο υπουργός ο Χρήστος Σταϊκούρας, ο Γενικός Γραμματείας, μην ξαναβάλεις άλλο αίτημα, σου τα κάναμε όλα.
Λοιπόν, ήταν από τις μέρες τις δύσκολες να μην αφήσουμε κανένα μαγαζί που να μην το καλύπτει ο ενίκιο, κανέναν εργαζόμενο χωρίς μισθό, όλα αυτά. Και γιατί αυτά. Πρόεδρε, έχει τόσο κοντά στο μικρόφωνο. Και γιατί αυτά όλα, κύριε Σταθακόπουλε, είχαμε τα ΚΑΔ. Με το ΚΑΔ έδινε το Υπουργείο. Ναι. Αν είχε λοιπόν μεταποιητικό και είχε και εμπορική δραστηριότητα, πέταγε έξω. Έπιανε το πρώτο ΚΑΔ. Και αλλάζαμε τα ΚΑΔ συνέχεια. 4 τηλέφωνα υπήρχαν στο γραφείο μου. Φωτιά. Και 3 υπήρχαν έξω το γραφείο. Και ήταν όλα. Ήταν αγωνίες τότε για να κρατήσουμε την αγορά. Αλλιώς τα μισά μαγαζιά θα ήταν σήμερα εδώ στο κέντρο. Κλειστά. Αυτό είναι ανταποδοτικότητα. Μάλιστα. Πρόεδρε, μα σουλά στον χρόνο. Ναι, αλλά δεν με αφήνει να απαντάω, κύριε Σταθακόπουλε. Ναι, σύντομε απαντήσει. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για τι εκλογέ τώρα. Το ζητούμενο είναι για αυτό. Θα πούμε και δύο πράγματα για τι εκλογέ. Εντάξει. 30 μήνε και κάτι μην είναι. Κανεί, η αλήθεια είναι ότι κανεί εκεί έξω, είτε φίλο σου, είτε εχθρό σου, είτε απέναντί σου, είτε δίπλα σου. Εχθρού δεν έχει. Εντό εισαγωγικών. Δεν αμφισβήτησε το έργο σου. Όλοι λένε, όλοι μα όλοι και οι αντίπαλοι σου ότι όντως έκανες πολύ μεγάλο έργο, αλλά το επιχείρημά τους είναι φτάνει τώρα. Φτάνει. Να έρθει και ένας καινούργιος. Τρεις θετίες φτάνει. Να έρθει και ένας καινούργιος. Και η ερώτησή μου είναι αλήθεια, ποιος κρίνει το, σε έναν ερετό τέλος πάντων το όριο της ιδέας, το αν θα είναι 2 ή 3 ή 4, ο αντίπαλος ή ο κόσμος έξω που βλέπει το έργο και ψηφίζει. Τα μέλη του επιμελητηρίου. Τα μέλη του επιμελητηρίου. Και όταν βλέπεις έναν άνθρωπο τέλος πάντων που είναι ικανός, που έχει κάνει κάτι και έχει την όρεξη για τη διάθεση να συνεχίσει να προσφέρει, ποιος είσαι εσύ ή εγώ. Εγώ, ποιος είμαι εγώ που θα πω, φτάνει πρόεδρε, φύγε, εσύ να έρθει και ένας καινούριος. Και τι καινούριος, που δεν έχει κάνει ούτε μία θητεία στο επιμελητήριο, που δεν ξέρει πώς λειτουργεί το επιμελητήριο και μάλλον ενδεχομένως από αυτά που βλέπω, δεν ξέρει και τι είναι το επιμελητήριο. Αυτές τις γραφιές και τα μηνύματα που βλέπω, βλέποντας το πρόγραμμά του, είδα πολλά πράγματα τα οποία σε κατηδίαν συνεδέψεις που έχουμε κάνει και έχουμε δημοσιεύσει τα έχετε κάνει ήδη. Δηλαδή το 80% του προγράμματος του κυρίου Πίτσια είναι ήδη φτιαγμένο και το υπόλοιπο 20% είναι μια ωραία έκθεση ιδεών με απραγματοποιητές ιδέες, όπως αυτό που είπαμε προηγουμένως, να νομοθετεί λέει, μαζί με το κράτος όπως γίνεται στη Γαλλία. Δεν ξέρω. Δεν μπορεί να γίνει. Εντάξει, να σα πω κάτι. Νομίζω σε όλα αυτά δώσετε ο ίδιος απαντήσεις. Αλλά θα σας πω αυτό που έτσι με στεναχωρεί. Παρακαλώ. Ακούω παράδειγμα, πιάνει ένας προθέσεις και μου λέει, ρε εσύ μου λέει, το παιδί μου γιατί δεν το παίρνεις το επιμελητήριο. Λέω, δεν μπορώ να το πάρω το παιδί. Να το κάνει, αλλά να το προσλάβεις. Να το προσλάβω. Να το δώσεις μισθό. Ναι. Μα μου λέει, μου είπανε, λέει, θα πάρει το παιδί μου στο επιμελητήριο. Τι θα πάρει? Το παιδί μου στο επιμελητήριο. Λοιπόν, θα κάνει προσλήψεις αρκετές. Πώς λοιπόν, γίνεται για να το κλείσουμε. Μα δεν γίνονται άντρε παιδιά τώρα. Το επιμελητήριο είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Άρα λοιπόν ελέγχεται από την εποπτεία αρχή που είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης. Έτσι. Και από το ΜΑΣΕΠ. Και οι υπάλληλοι πρέπει να είναι από το Υπουργείο Οικονομικών. Οι υπάλληλοι είναι στην κατηγορία των δημοσίων υπαλλήλων. Και δεν έχει δικαίωμα το επιμελητήριο να κάνει προσλήψεις. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Προκηρύξαμε μία, πρέπει να έχει οργανικές θέσεις. Ναι. Υπάρχει οργανόγραμμα. Mm-hmm. Όπως υπάρχει στο Δήμο, στην περιφέρεια κτλ. Αν λοιπόν πάρει ένα σύνταξη, μπορείς να προκηρύξεις μία θέση. Εμείς έχουμε προκηρύξει μία θέση στο Υπουργείο, εγκρίθηκε αυτή η θέση. Μπορεί να έρθει από τη Λαμία, μπορεί να έρθει από την Πάτρα, άτομο κτλ. Σας πληροφορώ ότι ακόμα δεν ήρθε κανένας. Πότε απαγορεύεται, δεν έχει. Πότε προκύρισε τη θέση. Αυτή έχει περίπου στον ένα χρόνο, 1,5 χρόνο. Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Δεν μπορεί να κάνει προσλήψεις το επιμελητήριο. Ο πρόεδρος δικαιούται έναν ειδικό συνεργάτη. Που εγώ ήμουνα 7 χρόνια χωρίς συνεργάτη για να μπορώ να ανεβάσω το ταμείο. Και στο σπίτι μου, μάλλον με τη σύζυγό μου. Ξέρετε γιατί. Καθόμουν τη νύχτα και έφτιανα επιστολές. Γιατί δεν είχα ειδικό συνεργάτη. Γιατί ο ρόλος του Προέδρου δεν είναι να ασχολείται με αυτά. Αλλά όταν παρέλαβα και δεν είχα χρήματα, δεν θα μπορούσα σε καμία περίπτωση να διανοηθώ ότι θα φύγουν εργαζόμενοι που δεν έχουν πληρωθεί στην ώρα τους. Μάλιστα. Και αυτό που με στεναχωρεί, ξέρετε ποιο είναι. Αν δεν το γνωρίζεις και το λες, είσαι δικαιολογημένος. Αν το γνωρίζεις όμως και το λες, τότε λοιπόν παραπλανείς το κάθε ψήφο των μελών του επιμελητήριου. Θέλουμε, διαβάζω, θέλουμε επιμελητήριο ανταποδοτικό. Με όλα αυτά που μου είπες πρόεδρε, εγώ βλέπω ότι όχι μόνο ανταποδοτικό, υπέρ ανταποδοτικό. Θέλουμε επιμελητήριο σύγχρονο.
Μιλήσαμε και για τον Σύμβουλο των Επιχειρηματιών, μιλήσαμε για τον εξυγχρονισμό, μιλήσαμε για το ψηφιοποίηση του μελητηρίου, πόσο πιο σύγχρονο δηλαδή θέλω να... Και θέλουμε και μελητήριο χρήσιμο. Ποια είναι η χρησιμότητά σας? Πείτε μας. Χρησιμότητά μας. Λοιπόν, να σας πω κάτι, δεν το λέω εγώ αυτό, δεν το λέω. Το είπε το Υπουργείο Βιομηχανίας με την τιμητική αυτή διάκριση που μας έκανε για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε επιμελητήριο. Μες. Άλλη απάντηση θέλετε? Όχι. Το αν είναι χρήσιμο στην εξωστρέφεια, στην καινοτομία κτλ. Θέλουμε, λέει, σεμινάρια και εργαστήρια, προγράμματα κατάρτισης, διαδικτυακές πλατφόρμες. Μα συγγνώμη. Η σχολή που έχουμε όλο σεμινάρια κάνει. Εγώ βλέπω αυτά τα έχετε κάνει ήδη. Εκδηλώσεις και σεμινάρια. Προωθήσεις της οικονομίας και της έρευνας. Δεν κατάλαβα τα μία. Κύριε Στεφακόπουλε, τώρα να σοβαρευτούμε. Αλίμονο αυτά. Άμα τα σοβαρά τα λένε αυτά. Άμα τα βάλουν αυτά στο έργο μας. Ορίστε κύριε Καθηγητά, σοβαρά τα λένε. Καλά κάνουν οι άνθρωποι. Εγώ να σας πω κάτι, τι θέλω κύριε Σταδακόπουλο, επιτρέψτε με. Παρακαλώ, πείτε μου. Γιατί βλέπω και τον κύριο Χρυσικό κάνει, αρχίζει λίγο, ζορίζεται, δεν σου θέλει να κλείσει την εκπομπή. Θα την κλείσει την εκπομπή. Λοιπόν, θα θέλω και, λίγο και καλό σήμερα, μέσα από τη φωνή του ραδιοφώνου, 92,2. Προσέξτε, καλό. Και το καπανιούς, γιατί θα δημοσιευτεί. Και το καπανιούς, συγγνώμη. Σας γράφω. Για να μας φιλοξενεί, συγγνώμη. Ναι, μας φιλοξενεί, βέβαια. Συγγνώμη. Και θα βγει σε βίντεο, όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, κυρίες και κύριοι, να ξέρετε ότι αυτή η συνέντευξη και θα επαναληφθεί στο ραδιόφωνο μέσα στο πρόγραμμα, έτσι. Αλλά και θα βγει σε βίντεο, θα μας βλέπετε και τι ακριβώς κάνουμε εδώ, για να δείτε τη συνέντευξη και να την ακούσετε χωρίς διακοπές και διαφημίσεις που θέλει να με διακόψει για να μην κάνω την πρότασή μου. Κάνε την πρόταση. Εγώ την πρόταση αυτή την έχω κάνει εδώ και ένα μήνα. Είναι διακοψίας. Λοιπόν, θέλω λοιπόν το φίλο μου τον Κώστα. Τον κύριο Πίτσια. Κύριο Πίτσια, που διεκδικεί την προεδρία του επιμελητηρίου. Εγώ το έκανα εδώ και ένα μήνα αυτό. Λοιπόν, ακούω. Σε δημόσιο διάλογο. Debate. Σε όποιο χώρο θέλει. Χωρίς χειρόγραφα, χωρίς τίποτα. Και χωρίς συμβούλους. Και χωρίς συμβούλους. Να πάμε και να πει ο καθένας μας την άποψή μας. Δηλαδή, τι θα κάνουμε ο καθένας μας. Να ακούσουν τα μέλη. Τι θα κάνουμε, τι σχεδιάζουμε. Ξέρετε τι πρότεινα εγώ, κύριε Χατζηξουλούλου, πριν λίγο καιρό, πριν από ένα μήνα δηλαδή. Debate, εσείς οι δύο απέναντι. Όπως θέλετε, χαρακτηρίστε, δεν με πειράζει. Ελπίζω να αποδεχτεί την πρόταση και να καθίσουμε σε ένα τραπέζι και να πω και κάτι άλλο. Σας διακόπτω. Και τρεις δημοσιογράφοι. Αυτό το μίσος που περάστηκε με αυτούς τους συμβούλους. Προτιμώ τη λέξη τοξικότητα. Λοιπόν, τοξικότητα, αν θέλετε, δεν βοηθάει. Να σας πω το γιατί. Την άλλη μέρα πρέπει να είμαστε ενωμένοι όλοι. Και να πω και κάτι άλλο. Οι σύμβουλοι και της επιμελητηρικής πορείας και του κυρίου Πίτσια δεν είναι εχθροί. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Είναι άνθρωποι που διεκδικούν. Και αύριο συνεργάτες. Παίζει ο Ολυμπιακός, παράδειγμα, Παναθηναϊκός ή με οποιαδήποτε ομάδα. Οι παίκτες μετά πηγαίνουν και διασκεδάζουν μαζί. Είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Οι εκλογές των επιμελητηρίων, κύριε Σταθακόπουλο, κύριε Χρυσικέ, πρέπει να ξέρετε ότι είναι γιορτή της επιχειρηματικότητας. Δίνει το δικαίωμα επιχειρηματικότητα ποιος θα τον εκπροσωπήσει. Μου θυμίζει κάτι είναι από αυτό. Είναι λάθος η πολιτική αυτή. Κάπως έτσι είναι. Λάθος αυτή η πολιτική. Λοιπόν, Λία, σου έβγαλα δύο ειδήσεις σήμερα. Μέσα από αυτή για να τις ακούσουμε. Απάβγασμα τώρα. Η πρώτη είδηση είναι ότι ο πρόεδρος έχει επιχειρήσει εδώ στην Κατερίνη και στην Ελλάδα και δεν έχει επιχειρήσει στο εξωτερικό. Η δεύτερη. Να πω κάτι, να σας διακόψω. Και αν είχα και στο εξωτερικό, ποιο είναι το θέμα? Να σας πω κάτι. Μπορεί να μας πει ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος. Εδώ ο Δήμαρχος. Και το Δήμο. Ναι, ναι. Πού έχει επιχειρήσει του. Δεν έχει επιχειρήσει στο εξωτερικό. Ναι, έχει. Κακό είναι αυτό. Όχι, να σας πω εγώ επιχειρήσεις άλλες μεγάλες που έχουν και επιχειρήσεις στο εξωτερικό. Τι κατάλαβα. Λοιπόν, μη φωνάζετε κύριε Πρόεδρε. Όχι, γιατί αυτό. Όχι, όχι. Βλέπω, αυτό θίγει και την οικογένειά μου. Πέρα τα μικρόφωνα. Λοιπόν, η δεύτερη είδηση που βγάλαμε είναι ότι δεν κοστίζουν οι γιορτές και τα πανηγύρια τίποτα στα μέλη και τα χρήματα πληρώνουν ανταποδοτικά και επιστρέφουν μαζί τους σε μορφές πολύ σημαντικές. Ανταποδοτικό είδος. Το τρίτο. Ο πρόεδρος, και το πιο σημαντικό, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, ο σημερινός ο κύριος Χατζηχρυστοδούλου και υποψήφιος για την Νέα Εθνία, καλεί σε debate επίσημα πλέον τον κύριο Πίτσια να κάτσουν μπροστά σε μια κάμερα. Το έχουμε να κάνει και εμείς. Και εγώ το έχω κάνει, αλλά άλλο είναι να το κάνεις εσύ και εγώ, και άλλο να το κάνει ο ίδιος ο πρόεδρος και να το ζητάει ο ίδιος. Είπε χωρίς χαρτιά, χωρίς τίποτα. Χωρίς συμβόλους, χωρίς χαρτιά, χωρίς τίποτα. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Ξέρεις εδώ. Και το τρίτο μήνυμα. Ναι, ναι.
ότι είμαστε όλοι φίλοι, δεν είμαστε εχθροί και θα συνεργαστούμε την επόμενη μέρα για σε μια μικρή πόλη, να φύγει η τοξικότητα και είναι σημαντικά, σημείωσέ τα γιατί θα τα χρησιμοποιήσουμε. Τα σημείωσα και τα τέσσερα. Εγώ θέλω να διορθώσω το εξής. Το επιμελητήριο δαπανεί κάποια χρήματα που στην έκθεση και θα ήθελα να ευχαριστήσω και έμπορο βιοτεχνική έκθεση και την αντιπεριφερειάρχη μας Σοφία τη Μαυρίδου και τον Τζιτζι Κώστα που πάντα συμμετέχουν με το ποσό των 15.000 ευρώ. Παλιά ο Δήμος έβαζε 15, αυτή τη φορά έβαλε 5, δεν πειράζει. Δεν είχε λεφτά. Δεν μπορεί έτσι να βάλει την άλλη φορά. Ο κύριος Δήμος λέει δεν έχει λεφτά. Δεν έχει λεφτά, τι να κάνουμε τώρα. Με τη γιορτή που κάνουμε, τι προφητικές κινήσεις που κάνουμε. Άρα, Πάσχα, Χριστούγεννα. Συγγνώμη, αλλά και η έκθεση είναι μια ανταποδοτική κίνηση. Έτσι. Το τετραγωνικό μέτρο κάτω από 45 ευρώ δεν υπάρχει σε έκθεση. Και φέτος μπορώ να πω ότι ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Μάλιστα. Παρόλο το μποϊκοτάζ παραπολιτικό που δέχτηκες. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, Πρόεδρε, ειλικρινά μπορούσαμε να κάτσουμε να μιλάμε ώρες. Επιφυλάσσουμε να συνεχίσουμε την κουβέντα. Εγώ αυτή. Είπα να προσφέρω το καφεδάκι και τα πρόσφερε ο κύριος. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα γιατί έχω και άλλες ερωτήσεις που έμειναν. Ωραία, όποτε θέλετε. Έχουμε μέχρι τις 23-24 του μηνός. Έχουμε πάρα. Πάλι εδώ να την κάνουμε. Μην έρχεσαι εσύ, να την κάνουμε. Πάμε στο δικό μου το στούντιο. Και αυτά γίνονται, όλα γίνονται. Λοιπόν, την αγάπη μας, ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε για την υπομονή. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.